πριν από μερικά χρόνια, εδώ σε αυτό το ναό, συνέβη το εξής περιστατικό. Σε πανεπιστημιακή σχολή δίδασκε ένας καθηγητής, ο οποίος υπερεύαινε το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του. Και με επιμονή και με αλαζονία και με υπερηφάνεια και αυτάρκεια δίδασκε την αθεία, δίδασκε τον μονιστικό υλισμό, δίδασκε τον ορθολογισμό και την άρνηση του Θεού. Ωστόσο, μια μεγάλη Παρασκευή που εξήρχεται από αυτόν τον ναόν ο Επιτάφιος και οικούεται εκείνος ο ύμνος «Ω γλυκή μου αίαρ, γλυκύτατο μου τέκνον, που έδωσε το κάλος» και είχε εξέλθει ο Επιτάφιος από τον ναόν αυτό σε μια εσοχή εισοδού σκουφά, ο καθηγητής εκείνος, ο άθεος και αρνητής, ο άπιστος που επέμενε στην απιστία του, βρέθηκε μπροστά στις αναμένες λαμπάδες των φοιτητών του. Λαμπάδες αναμένες γιατί ήταν η έκφραση της πίστεως των φοιτητών εκείνων και της αφοσιώσεως των εις τον Ιησού Χριστόν. Και τότε εκείνος ο καθηγητής δάκρυσε και άρχισε να συλλογίζεται και να σκέπτεται ποιον πολεμάω, αλλά δεν πρόφτασε να αποτελώσει την σκέψη του όταν οι φοιτητές ήρθαν και του πρόσφεραν ένα κερί και εκείνος το επήρε, το άναψε με δάκρυα στα μάτια και σιωπηλός, σκυφτός, εν συντριβή καρδίας οικολούθη των Επιτάφιων. Και η συνέχεια, είχε ακούσει ότι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, κατά την Θεία της Λειτουργία της Αναστάσεως, ο Κύριος, ο γεμάτος τόση αγάπη, δέχεται όχι μόνο τον άνθρωπο της πρώτης ώρας, αλλά και της ενδεκάτης. Και εκείνος ο καθηγητής πλησίασε την ωραία πύλη και είπε στον λειτουργό ιερέα, «Πάτερ μου, είμαι ο της ενδεκάτης, είμαι ο πρώην άπιστος και αρνητής. Μπορώ να μεταλάβω?» Ποιος είπε ότι ο σπόρος του Αποστόλου Παύλου δεν ευλάστησε? Ποιος είπε ότι δεν άγγιξε ο λόγος εκείνος ψυχές εκλεκτές, όπως ο Διονύσιος και ο Ρεπαγίτης? Ποιος είπε ότι δεν λύγησαν οι κολόνες? Ποιος είπε ότι η φωνή του Αποστολού Παύλου ή το έπε απτερόεντα? Όχι. Διονύσιος ο Ρεοπαγίτης, γινήτης ονόματι Δάμαρης και έτερης είναι αυτής. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα και ο Απόστολος Παύλος, ο σκηνοποιός του χριστιανικού ιδεώδους, εκείνος ο οποίος έθεσε τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της συναντήσεως χριστιανισμού και ελληνισμού, και ο Διονύσιος, η εκλεκτή αυτή προσωπικότητα, η φυσιογνωμία, η σπουδαία, που αποτελεί υπόδειγμα και παράδειγμα για όλους μας, ο προεστός της Εκκλησίας των Αθηνών. Γι' αυτό, αν έχουμε τέτοιες μεγάλες μορφές και φυσιογνωμίες, δεν επιτρέπεται να ναυαγούμε περί την πίστη. Δεν επιτρέπεται, δεν μπορούμε να έχουμε ναυάγιο πίστεως. Δεν μπορούμε να ναυαγούμε στο πέλαγος της απιστίας και της απελπισίας. Μακαριότατε να αναδειχθούμε άνθρωποι της πίστεως εις Χριστόν, αλλά πολύ περισσότερο άνθρωποι της βαθιάς πίστεως. Το έχουμε ανάγκη στις ημέρες μας.